Φίλοι του ψαρέμαρους γιάθε. Σήμερα θα σας δείξω πως βάζουμε στην πατάτα που φτιάξαμε εδώ πέρα με το στη μύτη από το απίκο με το ελατήριο από την τζιμούχα καρτελάκι. Πως περνάμε πάνω το καρτελάκι. Δείξαμε ότι κόψαμε, ξέρω εγώ, ένα κομματάκι από αιμοκαθετήρα, το περάσαμε πάνω στο σωληνάκι. Τώρα θα δείξουμε πως δουλεύει. Λοιπόν, κατά αυτόν τον τρόπο δουλεύει το καρτελάκι. Περνάμε εδώ από το κόμπο το καρτελάκι μέσα. Μην προτιμάτε χρώματα κόκκινα και έντονα χρώματα γενικά, γιατί τα έντονα χρώματα κουράζουν το μάτι. Να προτιμάτε πιο λεπτά χρώματα, όπως είναι το λευκό, το κίτρινο κτλ. Λοιπόν, το καρτελάκι μπαίνει έτσι. Δείχνουν πως μπαίνει, τώρα θα δείξουν πως το φτιάχνουμε. Δουλεύει κατά αυτόν τον τρόπο. Όσο πιο μπροστά το πάτε στο ελατήριο, τόσο πιο ευαίσθητο γίνεται στα τσιμπήματα. Δηλαδή μετακινείται το λαστιχάκι του αιμοκαθετήρα μπροστά και ταυτόχρονα μετακινείται, το βλέπετε, και ταυτόχρονα μετακινείται και το καρτελάκι, γίνεται πιο ευαισθητοποιημένο στα τσιμπήματα. Και όσο πιο πίσω το πάτε, τόσο πιο πολύ βαραίνει. Λοιπόν, κατά αυτόν τον τρόπο. Βλέπετε, όσο πιο πίσω το πηγαίνετε, τόσο πιο πολύ αυτό βαραίνει. Τόσο πιο πολύ γίνεται χοντρό στα τσιμπήματα. Πάμε τώρα να δείξουμε πως φτιάχνεται. Λοιπόν, έχουμε πάρει μία πρόγκα. Καταρχάς, παίρνουμε ένα ντοσχέ πλαστικοποιημένο, ό,τι χρώματος σας αρέσει, από αυτούς με τα λάστιχα εδώ πέρα που βάζουμε χαρτιά και τα λοιπά, και κόβουμε ένα κομμάτι για να το κάνουμε καρτελάκι. Λοιπόν, αυτό είπαμε, ό,τι χρώματα θέλετε μπορεί να βάλετε. Μπορεί να βάλετε και δύο διαφορετικά, δηλαδή να έχετε δύο τέτοια, από ένα κόκκινο και από ένα άσπρο για παράδειγμα, να πιάσετε με ένα θεραπτικό και να αλλάζετε, να έχετε πότε μπροστά το κόκκινο, πότε το άσπρο, όποτε σας κουράζει. Λοιπόν, το ίδιο και με οποιαδήποτε άλλα χρώματα. Έχουμε αυτό το κομμάτι εδώ πέρα, από πλαστικό ντοσχέ. Έχουμε μία πρόγκα όπου να έχει την ίδια διάμετρο σε πάχος με το λαστιχάκι του αιμοκαθετήρα, και λόγω ότι δεν έχουμε καμινέτο θα το κάνουμε με την παλιά μέθοδο, κεράκι. Αλάβουμε το κεράκι, όπου ένα μπεκατίνι εδώ την κοπάνισε. Κάτσε εδώ καλό μου. Αυτό το μπεκατίνι είναι από την αποικία που έχω βάλει εδώ πέρα, είχα το κουβά πριν επάνω στον πάγκο για να το ξεχωρίσω, και την κοπάνισε από πριν εδώ. Λοιπόν, ζεσταίνουμε την πρόγκα και υπολογίζουμε περίπου το κέντρο. Το βάζουμε πάνω σε ένα σημείο που να έχει τρύπα, είτε αυτό είναι αυτό εδώ το αμόνι που έχω εγώ, σαν ένα μονάκι μικρό, είτε ένα παξιμάδι, οτιδήποτε. Το βάζουμε πάνω στην τρύπα, το παίρνουμε και κάνω μία κίνηση όπου το τρυπάμε κατά αυτόν τον τρόπο, έτσι. Αυτό. Και το στρίβουμε λίγο να πάρει τα ίσα του, να ανοίξουν οι βόλτες μέσα από την τρύπα. Παίρνουμε τη μύτη από το ψαλίδι, τη βάζουμε εδώ, κάνουμε ένα στρίψιμο, άλλο ένα στρίψιμο εδώ, να καθαρίσει
Το φέρνουμε και στα ίσα του. Και είναι έτοιμο. Λοιπόν, το περνάμε κατά τον ίδιο τρόπο. Το κεράκι δεν μας συνέβη τώρα. Το περνάμε κατά τον ίδιο τρόπο μέσα. Θα πρέπει να μπαίνει με ζόρι και στο λαστιχάκι, αλλά και στο τέτοιο, και στο ελαττήριο, να μπαίνει με λίγο πίεση για να το κρατάει σταθερό, να κρατιέται σταθερό επάνω. Λοιπόν, το ζορίζεται να μπει, το στρίβεται αν χρειαστεί προς τη μία κατεύθυνση. Και είναι έτοιμο. Θα το βγάλω λίγο πιο μπροστά γιατί το έχω βάλει τέρμα πίσω. Και είναι έτοιμο. Λοιπόν, ευχαριστώ τους φίλους του ψαρέματος. Ελπίζω να βοήθησα. Εύχομαι σε όλους τους φίλους καλές ψαριές. Γεια σας!